Γεια σου ομορφιές μου, welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Τι μου κάνετε, ήρθε και εμένα η σειρά μου να κάνω ένα back to school. Ποτέ δεν το περίμενα ότι θα έκανα ένα back to school. Από την άλλη λέω όμως παιδί μου, παιδιά δεν έχεις, κοπέλα μου, σύνελθε. Κάποια στιγμή θα πάρεις σχολικά. Έτσι κι εγώ δεν έχασα ευκαιρία φέτος σε αυτό εδώ πέρα, σε αυτό το τούτο εδώ το κανάλι θα κάνουμε ένα back to school. Οπότε πριν να πέσει το intro μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και ξέρεις τώρα like, follow στα social media. Πάμε να αρχίσουμε! Βασικές μου αγορές είναι μισές από τα public και μισές από τα Mac Store. Λοιπόν, κοίταψα λίγο να τα τζουρνέψω λίγο από τα παιδιά, γιατί όπως καταλαβαίνετε, με το που ήρθαν οι λίστες, κατευθείαν την επόμενη μέρα τα πήγαμε στο σχολείο. Εγώ βασικά τα πήρα επί δύο. Μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, τα πάντα, αλλά αυτά δεν θα σας τα δείξω. Αυτά γιατί τα έχουν αφήσει ήδη κάτω από το θρανείο τους. Λοιπόν, στα Mac Store, θα ξεκινήσω από τα Mac Store, μπορώ να σου πω ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία στα τετράδια. Οπότε θα αρχίσω με τα τετράδια της κόρης μου, μεγάλη ποικιλία στα κορίτσια. Όχι όπως δεν είχαν τα αγόρια, αλλά όσο να είναι, όπως καταλαβαίνετε, στα κορίτσια υπάρχει και λίγο πιο πολύ τσακπινιά. Του γιού μου δεν θα σας τα δείξω γιατί είναι τα απλά, τα κλασικά, τα μπλε. Άντε να έχει κανένα κόκκινο, πορτοκαλί. Όχι μεγάλη ποικιλία. Λοιπόν, θα αρχίσω με αυτό εδώ πέρα το τετράδιο με τον Ανανούλη. Εντάξει, φοβερό, μπορώ δηλαδή να το πάρω και εγώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ το marble αυτό εδώ πέρα το τετραδιάκι, το οποίο λέει make it happen, δηλαδή εντάξει. Και μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτό εδώ πέρα τα τετράδια που είναι still σαν τώρο, αλλά δεν είναι σαν τώρο. Αυτά τα τετράδια βασικά είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Μπορείτε να βρείτε μεγάλη ποικιλία στα Mac Store, είτε σε 50φυλλα, σε 40φυλλα, 30. Τάφυλλα, 20φυλλα. Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία όσον αφορά στα θέματα, στα σπιράλ. Εγώ βασικά αγαπάω σπιράλ, δεν ξέρω εσείς. Οπότε εγώ εντυπωσιάστηκα γενικά με τα τετράδια. Θα συνεχίσω ακόμα με τετράδια και θα σου δείξω αυτό εδώ. Κοίτα εδώ τώρα τετράδιο. Δηλαδή, πόσο πιο γκλίτερ. Εντάξει, τα κοριτσάκια δηλαδή δεν υπάρχουν. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, με τα λιζέ. Λοιπόν, και αυτό εδώ πέρα το πεπίτα, γιατί έχω πάρει κι εγώ ένα τετράδιο τέτοιο. Συνεχίσω πάλι με τετράδια. Είναι αυτά εδώ πέρα τα τετράδια, τα οποία έχουν πάρα πολύ χοντρό υλικό, δηλαδή δεν τσαλακώνονται πάρα πολύ εύκολα. Αυτά τα συγκεκριμένα τα τετράδια είναι 50φυλλα, οπότε όπως καταλαβαίνεις, παίρνεις διάφορα τετραδιάκια και για το κάθε τετράδιο τέλος πάντων έχεις και το διαφορετικό χρώμα, οπότε το χωρίζεις. Σε βοηθάει βασικά αυτό πέρα από την ετικέτα, αλλά στο μάτι του παιδιού καταλαβαίνουν ότι α, θα πάρω το πράσινο, είναι για τα μαθηματικά, α, θα πάρω το μοβ, είναι για την αντιγραφή. Και τώρα που είπαμε για τετράδι, θα σας δείξω και εγώ το τετραδιάκι μου με το μονόκερο που το είχατε δει και στο Instagram και μου είχατε πει ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι από τη μάρκα Πεπίτα, έχει δύο θέματα, να μ' αρέσουν τα σπιράλ με θέματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και εμένα το σκληρό το εξώφυλλο, είναι με δύο θέματα όπως προείπα και μ' αρέσει πάρα πολύ να σημειώνω τις συνταγές μου, διάφορα πράγματα για το YouTube που θέλω, διάφορα make-up tutorial και εντάξει και εγώ όσον άλλα κορίτσια παραδειγματίζομαι, βλέπω πολλά βιντεάκια και μ' αρέσει ρε παιδί μου. Και τώρα εντάξει, δεν θέλω συνέχεια να τρέχω και να ανατρέχω και να ξαναβλέπω το βίντεο. Γράφω ποια σκιά, ποιο εκείνο, ποιο ιτάλο. Έτσι είναι, οργάνωση. Θα συνεχίσω με το σημειωματάριο μου, το οποίο είναι γεμάτο γκλίτερ και έχει αυτή εδώ πέρα την φουντίτσα. Έχει αυτό εδώ πέρα το φλαμίνκο. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι κούτσικο και το έχω πάντα μέσα στην τσάντα μου για να σημειώνω κάτι, οτιδήποτε δηλαδή μου συμβεί. Είναι πάρα πολύ εύχριστο. Μην γελάσετε, παιδί, γκλιτερίζει, αλλά τι να κάνω κι εγώ, είναι με ένα παιδί του γκλίτερ. Παρ' όλα αυτά που δεν με φαίνεται και γενικά δεν βάζω και πολύ έντονες σκιές, αλλά όσον αφορά το σημειωματάριο ρε παιδιά, θέλω να το ανοίγω και να μου ανοίγει η καρδιά μου. Γράφω τις σημειώσεις μου, ανά πάσα στιγμή κάτι μου τυχαίνει, κάτι μου λέει η φίλη μου, κάτι μου λένε από τη δουλειά μου και εγώ πέρα βρέχει. Και στην τελική δεν μπορώ συνέχεια να ανοίγω το κινητό μου και να γράφω, οπότε τσάκα τσούκα, κατευθείαν έχω αυτό το γλυκούλι σημειωματάρι και τα γράφω τα πάντα όλα. Θα συνεχίσω τώρα με τις κασετίνες των παιδιών. Μπορώ να σας πω ότι η κόρη μου έχει πάρει από μένα, ότι είναι γενικά πολύ οργανωτική, οργανωμένη, δεν ξέρω και εγώ πώς το λένε. Μ' αρέσει και εμένα να φτιάχνω τα πράγματά μου και να τα βάζω εκεί, εκεί, αυτό, εκεί, εκεί, αυτό και αυτά. Λοιπόν, αυτό το παιδί πήρε λίγο από μένα όσον αφορά. Λοιπόν, και θέλει γενικά να ανατακτοποιεί τα πράγματά του κάτω από το θρανείο και έτσι σκέφτηκε ότι να μην είμαι ρε παιδί μου συνέχεια με τα λαστιχάκια, με τους μαρκαδόρους και αυτά. Εν τω μεταξύ, εννοείται ότι πήραμε, όπως σας είπα,
και μαρκαδόρους και ξυλομπογιές και λαδοπαστέλ και τα πάντα. Αλλά αυτά είναι κάτω από το θρανείο των παιδιών. Έπρεπε όπως και δίποτε να τα πάμε την επόμενη μέρα στο σχολείο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για αυτήν εδώ πέρα τη βασική την κασετίνα, η οποία έχει δύο φερμουαράκια. Είναι πάρα πολύ πρακτική. Έχει βάλει εδώ πέρα τα σταμπίλα του υπογραμμιστές, γιατί πήραμε και υπογραμμιστές και ροζ και πορτοκαλί και πράσινο. Και μπλε. Και μπλε. Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ οργανωτική. Γενικά έχει μεγάλο βάθος. Είναι πολλό. Δεν ξέρω αν παίζει αυτό κάποιο ρόλο. Για μένα ουσιαστικά δεν παίζει κάποιο ρόλο. Ούτε για την ουρανία παίζει κάποιο ρόλο. Αλλά γατσιντέτουνο. Εδώ πέρα έχει θήκες για να βάζετε τα μολύβια. Έχει εδώ πέρα το χαρακάκι της. Γόμα Μαρή, δεν έβαλες μέσα. Αχ, θα τη σκοτώσω. Λοιπόν, και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί τους είπε φέτος να μην πάρετε αυτό στυλ τσαντάκι. Θα σας το δείξω στο γιο μου. Τους είπε πάρτε ό,τι θέλετε. Απλά η ουρανία δεν της αρέσει το στυλ βαρελάκι, γιατί δεν χωράνε και πολλά πράγματα όσον αφορά τη βασική την κασετίνα. Και όπως σας είπα, ότι επειδή είναι πολύ οργανωτικό το παιδί μου, θέλει ρε παιδί μου σε κάθε κασετίνα να έχει τις ξυλομπογιές του μαρκαδόρους. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, το υπέροχο γοργονέ mermaid, το οποίο είναι mermaid, καλά το είπα. Λοιπόν, είναι μια κασετινούλα, η οποία, τι έχεις βάλει μέσα εδώ, τυράει ξυλομπογιές, και εγώ νόμιζα ότι ήταν στο θρανείο σου. Έχει βάλει εδώ πέρα το παιδί μου τις ξυλομπογιές. Καλά, αυτή γιατί δεν τα έχει στο θρανείο τώρα, παρεμπιπτόντως. Τέλος πάντων. Οκ. Συνεχίζω με αυτήν εδώ πέρα την κασετίνα, η οποία είναι του γιού μου. Είναι η κλασική για την πρώτη, δευτέρα, άντε και τρίτη τάξη. Από την τρίτη και μετά σου λέει η δασκάλα να πάρει σε στυλ βαρελάκι. Μέχρι στιγμής αυτές οι κασετίνες μπορείτε να τις βρείτε εννοείται και στα Jumbo και στα Max Store που το πρέπει, και στα Bubble. Είναι πάρα πολύ οργανωτικές, γιατί κατευθείαν σου έχει μέσα τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πάρεις έξτρα, πέρα ότι σου λέει έξτρα να πάρεις. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι όλα οργανωμένα. Όπως βλέπεις εδώ πέρα είναι λεπτή μαρκαδόρη. Το σημειωματάριο, το ψελίδι το βάλαμε εμείς. Έχει το χαρακάκι, το πράσινο, το στυλό, το οποίο είναι μαρκαδοράκι και έχει γόμα. Εγώ δεν το ήξερα μέχρι που το έμαθα στην πρώτη δημοτική με τα παιδιά μου. Το μολυβάκι, και ακριβώς από πίσω έχει μία άλλη θήκη, η οποία είναι οι ξυλομπογιές. Το πρόγραμμα που γράφει το παιδί, η ξύστρα, αυτή η γόμα δεν ήταν, είχε δικιά του γόμα, και αυτό το μολύβι δεν ήταν δικό του, απλά εγώ του βάζω έξτρα μολύβια, γιατί ο γιος μου έχει μια τάση να τα χάνει γενικά. Θυμάστε κάποια στιγμή που είχα κάνει ένα τζάμπο χολ και σας είπα ότι του πήρα μολύβια? Να τα μολύβια λοιπόν, τα είχα βάλει σε αποθηκευτικό χώρο, γιατί δεν θα έβρισκε μολύβι το Σεπτέμβριο, οπότε τώρα ένα-ένα όταν τα χάνει, ξέρω εγώ και αυτά, του τα δίνω. Αλλά πάντα κοιτάω να του έχω τουλάχιστον 3 μολύβια σε καθημερινή βάση. Πάμε τώρα στον όρο φακέλους. Λοιπόν, το κάθε μάθημα έχει πάρα πολλούς φακέλους. Έχουμε φακέλους επικοινωνία για να πηγαίνουν, έρχονται τέλος πάντων τα έγγραφα, οι ασκήσεις και αυτά. Λοιπόν, δεν προτίμησα κάτι φέτος να τους πάρω σε σχέδιο. Εντάξει, ρε παιδί μου, ο Γιωργάκης είναι μικρός, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Λοιπόν, προτίμησα να τους πάρω αυτό εδώ πέρα το φάκελο, το οποίο έχει κλειψάκι και βοηθάει πάρα πολύ. Είναι σε διαστάσεις Α4. Τους πήρα 3 τέτοιους. Τον τρίτο τον έχουμε στο σχολείο. Η κόρη μου διάλεξε να πάρει σε φούξια. Εννοείται ότι μας ζητήσανε και φακέλους με ελάσματα. Νομίζω ότι αυτό ήταν ο φάκελος με τα ελάσματα. Τα σιδεράκια εδώ πέρα και αυτό εδώ πέρα το ματζαφλάρι, τέλος πάντων, το οποίο δεν αφήνει να φύγουν τα πολλά. Επόμενος φάκελος που θέλω να σας δείξω είναι αυτός ο κλασικός ο φάκελος με τα λαστιχάκια για τα έγγραφα, για τα έγγραφα. Για τις διάφορες ζωγραφίες, για τις εργασίες τις οποίες μας τις φέρουν στο τέλος της χρονιάς. Επόμενος φάκελος είναι αυτός εδώ πέρα, ο οποίος έχει διαφάνειες. Τώρα αυτό δεν ξέρω γιατί μας το ζητήσανε, πάντως είναι πολύ λουλουδάτο. Γενικά, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά εμείς τα πήραμε επί δύο. Λοιπόν, θα συνεχίσω με τα μπλοκ ζωγραφικής, αυτό εδώ πέρα με το μονόκερο. Αυτό το συγκεκριμένο είναι το νούμερο 3, είναι πάρα πολύ σκληρό το χαρτί. Δεν είναι το απλό της ζωγραφικής που έχει και διαφάνεια και αν βάλεις μαρκαδόρο πετιέται από την άλλη. Στο γιο μου βασικά πήρα κάτι σε Minion, αλλά είναι στο σχολείο. Για την ένδυση των βιβλίων πήραμε 3 ρολά από τα αυτά. Όπως καταλαβαίνετε είναι αυτοκόλλητο. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εκείνη την ώρα που το πατάς ζαρώνει διαφάνεια, είναι αυτοκόλλητη διαφάνεια. Το πήρε αποκλειστικά να το κάνει ο άντρας μου αυτό, ειλικρινά. Μπράβο για την υπομονή του, 17 βιβλία η ουρανία και άλλα 6 ο μικρός. Εντάξει, τέλεια. Παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε για φέτος και του χρόνου, βρε αδερφέ.
Αν τελευταίο έτσι ουσιαστικά όσον αφορά βιβλία, τετραδιάκια και. Πήραμε αυτό εδώ πέρα το Μελιμετρέ, το οποίο συγχύστηκα φέτος πάρα πολύ με τον όρο Μελιμετρέ. Μου βγάλε την πίστη να πούμε, γιατί δεν είχαμε την σωστή οδηγία, δεν είχαμε τις διαστάσεις και μπαίναμε μέσα, λέγαμε Μελιμετρέ, όμως εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει άλλο για το δημοτικό και άλλο για το γυμνάσιο και το λύκειο, γιατί στο γυμνάσιο και στο λύκειο έχεις λιγότερα μικρά κουτάκια. Τέλος πάντων, αυτό είναι το δεύτερο που πήρα, γιατί τελικά έμαθα τι ζητούσε η δασκάλα, οπότε το πήρα δεύτερο, αλλά υπήρχαν και μανάδες που πήραν τρία. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι τώρα του φαγητού. Εμείς κάθε χρόνο γενικά έχουμε την τάση να χάνουμε τα ταπεράκια, να σπάμε τα παγουράκια. Οπότε και εγώ δεν δίστασα να τους πάρω εκ νέου παγουράκι. Αυτό είναι του γιου μου. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, μπορώ να πω. Μπαίνει και η παγοκίστη. Έχει αυτό το βοηθητικό καλαμάκι και αυτό το εξόγκωμα, το οποίο το ρουφάει το παιδάκι. Τέλος πάντων, και βάζει στο νεράκι και δεν στάζει. Η αλήθεια είναι, αρκεί να το βιδώσει πάρα πολύ καλά. Το αντίστοιχο της κόρης μου είναι αυτό, άλλωστε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ευχαριστούνται και το νεράκι του. Πάμε τώρα όσον αφορά στο φαγητό. Έχω πάρει αυτά εδώ πέρα τα δύο τα ταπεράκια. Εντάξει, okay. Όλοι καταλαβαίνετε ότι είναι ο McQueen εδώ πέρα. Είναι ένα ταπεράκι το οποίο είναι αρκετά, παίρνει μεγάλη ποσότητα. Έχει και αέρα εδώ πέρα, να παίρνει αέρα το φαΐ. Έχει τα τέσσερα κλειψάκια σε σχήμα ορθογώνιο. Έχει βάθος δηλαδή, έχει βάθος πεδίου. Είναι αυτό εδώ πέρα. Απλά το κακό είναι ότι γενικά, ρε παιδί μου, σπάνε πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει, είναι πλαστικά. Εννοείται ότι θα έπαιρνα πλαστικά και θα έπαιρνα γυάλινο. Η κόρη μου είναι σε αυτήν εδώ τη διάσταση. Είναι λίγο πιο μεγάλο. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι αυτό το συγκεκριμένο δεν το πήρα από το τμήμα το παιδικό, αλλά το πήρα στο τμήμα το εφηβικό, προφανώς. Φίλε, πώς ανοίγει? Έχει μία δυσκολία όπως καταλαβαίνεις, αλλά είναι μπρος πίσω, δηλαδή σιγά τα ουά, απλά εντάξει εγώ τώρα κόλλησα. Παιδιά, έχει φάει μέσα. Ω, ένα τόστ. Αυτό γιατί δεν το έφαγε το παιδί μου, ειλικρινά. Τέλος πάντων, όπως βλέπετε, έχει μεγάλη χωρητικότητα και αυτό. Είναι σε σχήμα τετραγώνου. Πρέπει να μπαίνει και στο φούρνο αυτό, στο μικροκυμάτων. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τα παιδιά μου δεν τα αφήνω όλο ημέρο. Έρχονται εδώ πέρα, τρώνε και ξεκουράζονται. Γιατί πολύ απλά δεν έχω το ωράριο που έχει μια εργαζόμενη μαμά και έτσι τα φέρνω εδώ. Όσον αφορά τώρα τα χαρτομαντιλάκια, του σου πήρα αυτά με σχέδιο. Εδώ πέρα είναι η πιτζαμόηρα και εδώ πέρα είναι KitKat. Είναι σε μεγάλες συσκευασίες, νομίζω ανά 6 έχει μέσα. Χρειαζόμαστε μαντιλάκια και υγρά μαντελάκια, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω ρε παιδιά, δηλαδή τα τρώνε στο πιτς φυτίλι και το παθαίνουν και εσάς τα παιδιά σας. Και τέλος ξέχασα να σας δείξω την ξύστρα του μικρού που είναι σε σχήμα βαρελάκι. Σε βοηθά, έχει δύο τρύπες, είναι, το η μία είναι για τα normal μολύβια και τα άλλα είναι για τα πιο μεγάλα μολύβια. Αυτό δεν κατάλαβα ποτέ γιατί είναι η μεγάλη τρύπα, γιατί σχεδόν όλα τα μολύβια είναι, ρε παιδί μου, όπως ξέρετε, στο πάχος που ξέρετε. Αυτό ουσιαστικά είχα, θυμάμαι, κάτι σκιές, ρε παιδί μου, που ήταν σε μορφή μολυβιού. Δεν το σπάσα όμως. Δεν το σπάσα. Λοιπόν, το θέλουν βασικά πολλοί δασκάλες αυτό, γιατί τα ξύσματα, όπως βλέπετε, μπαίνουν μέσα και δεν χρειάζεται να σηκώνεται κάθε λίγο και λιγάκι το παιδί για να ξύνει το μολύβι του. Αυτό ήταν το βίντεο, φιλενάδα. Αυτό ήταν το Back to School. Πρώτη φορά Back to School σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like. Μην ξεχνάς να κάνεις follow στα social media και μην ξεχνάς την εγγραφή. Οπότε, μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε super duper, φιλάκια πολλά.